Αν θέλεις να μάθεις πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη δύναμη του νου για να δημιουργήσεις πλούτο, τότε δες αυτό το βίντεο. Το σημερινό βίντεο θα μοιραστώ 3 βασικά μηνύματα από το κλασικό βιβλίο προσωπικής ανάπτυξης «Γίνεται πλούσιοι με τη δύναμη της σκέψης» ή αλλιώς «Σκέψου και πλούτησε» του Ναπολέον Χιλ. Το βίντεο ξεκινάει τώρα. Γεια σου, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, δημιουργός του GreekCoach.gr και αυτό που κάνω να βοηθάω επιχειρηματίες, coaches και ανθρώπους που ασχολούνται με τις πωλήσεις και το δικτυακό marketing να δημιουργήσουν μια αποτελεσματική στρατηγική ανάπτυξης online και offline. Το βιβλίο «Γίνεται πλούσιοι με τη δύναμη της σκέψης» του Ναπολέον Χιλ θεωρείται ένα από τα κορυφαία βιβλία παρακίνησης. Συνεχίζει να παρακινεί και να εμπνέει ανθρώπους ακόμα και μετά από 80 χρόνια από όταν εκδόθηκε. Σε αυτό το κανάλι συχνά μιλάμε για τακτικές και στρατηγικές και μεθόδους για το πώς μπορείς να πετύχεις τη ζωή και στην εργασία σου. Ο Ναπολέον Χιλ όμως στο βιβλίο αυτό εξετάζει το πώς μπορείς να αξιοποιήσεις τη δύναμη του νου για να φτάσεις στα αποτελέσματα που θέλεις. Ο Ναπολέον Χιλ λέει ότι οτιδήποτε μπορεί να συλλάβει και να πιστέψει ο νους μπορεί και να το πετύχει. Γράψε μου στα σχόλια. Εσύ έχεις διαβάσει το βιβλίο? Και αν το διάβασες, τι κράτησες από το βιβλίο? Ποιο είναι ένα μάθημα που πήρες? Θα ήταν πολύ ωραίο να γράψουμε μια έτσι λίστα στα σχόλια και να την εμπλουτίνουμε πέρα από τα 3 βασικά μηνύματα που θα μοιραστώ εγώ στο σημερινό βίντεο. Επίσης, στο τέλος του βίντεο θα μοιραστώ μαζί σου ένα ποίημα μέσα από το βιβλίο, το οποίο εξηγεί πώς μπορεί κάποιος, χρησιμοποιώντας τη δύναμη των λέξεων και της αυτυποβολής, να φτάσει σε πολύ υψηλά επιτεύγματα. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο να εύχεσαι για κάτι και στο να είσαι έτοιμος να το λάβεις. Ο Ναπολέον Χιλ λέει ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα για τον πλούτο. Λέει ότι δεν αρκεί να ευχόμαστε. Θα πρέπει να έχουμε μια διακαή επιθυμία για να πετύχουμε τους στόχους μας. Πριν απ' όλα, θα πρέπει να πιστεύουμε ότι θα το πετύχουμε. Διαφορετικά, δεν πρόκειται ποτέ να υλοποιηθεί. Στο βιβλίο προτείνει να ακολουθήσουμε μια πρωινή και βραδινή συνήθεια. Να κάνουμε μια δήλωση των στόχων μας με συγκεκριμένο τρόπο, όπου θα περιγράφουμε με λεπτομέρειες τι ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε και τι είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε σε αντάλλαγμα, να παρέχουμε σαν υπηρεσία δηλαδή σε αντάλλαγμα, για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Επίσης, χρειάζεται να ορίσουμε και σε πόσο χρόνο θέλουμε να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Γράψτε αυτά σε ένα χαρτί και διάβαζε τα 2 φορές την ημέρα, πρωί και βράδυ. Στο βιβλίο υπάρχει ένα υπόδειγμα για το πώς ακριβώς να το γράψεις αυτό και θα συμπεριλάβω αυτό το υπόδειγμα στο άρθρο που θα πάει συνοδευτικό μαζί με αυτό το βίντεο. Θα βρεις το link στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Νούμερο 2. Εκπαίδευσε τον υποσυνείδητο νου σου με αυτυποβολή. Είτε το πιστεύεις είτε όχι, ο υποσυνείδητος νους παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή μας. Έχεις ακούσει το περίφημο ρητό του Henry Ford που είχε πει ότι είτε πιστεύεις ότι μπορείς, είτε πιστεύεις ότι δεν μπορείς, έχεις δίκιο. Ο Henry Ford αναφέρεται αρκετά συχνά μέσα στο βιβλίο και είναι προφανές γιατί. Ο Ναπολέον Χιλ προτείνει να φυτέψουμε σπόρους επιβεβαιώσεων στο μυαλό μας. Είχα γράψει πρόσφατα στο Instagram κάτι που είχε πει ο Zig Ziglar, ότι η θετική συμπεριφορά και σκέψη δεν θα σου δώσει τα πάντα στη ζωή, αλλά σίγουρα θα σου δώσει περισσότερα από ότι η αρνητική συμπεριφορά και σκέψη. Δεν είναι ότι οι θετικές δηλώσεις θα σου φέρουν όλα όσα ονειρεύτηκες, αλλά σίγουρα θα βοηθήσουν πολύ περισσότερο από ότι οι αρνητικές δηλώσεις. Και επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι έχουμε μάθει να εκφραζόμαστε αρνητικά προς τον εαυτό μας, ως προς το τι θέλουμε, αλλά και προς τους άλλους, όταν το αλλάξουμε αυτό, τότε μπορούμε να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα στη ζωή μας. Και νούμερο 3. Κυριάρχησε στους 6 φόβους. Όπως είπα λοιπόν, ακόμα και χωρίς να το θέλουμε, το μυαλό μας κάποιες φορές κυριαρχείται από κάποιους φόβους. Αν και όλοι έχουμε φόβους, όπως ο φόβος της φτώχειας, ο φόβος της επίκρισης, της απώλειας, ο φόβος του θανάτου κλπ. Να θυμάσαι ότι πάλι ο φόβος είναι μια κατάσταση του νου. Δηλαδή ο φόβος δεν είναι κάτι που έχει υλοποιηθεί. Το οποίο σημαίνει ότι έχεις απόλυτο έλεγχο απέναντι στο φόβο, επειδή έχεις απόλυτο έλεγχο της κατάστασης του νου σου. Για να μπορέσεις να αποκτήσεις πραγματικά πλούτη, σύμφωνα με τον Ναπολέον Χιλ, θα πρέπει να αναγνωρίσεις ποιοι είναι οι φόβοι σου και μετά να τους κυριαρχήσεις. Διαφορετικά, θα κυριαρχήσουν οι φόβοι σου εσένα. Όπως είπα στην αρχή, θα μοιραστώ το βιβλίο ένα ποίημα, το οποίο δείχνει πώς ο νόμος της αυτυποβολής και η δύναμη των λέξεων μπορούν να βοηθήσουν οποιονδήποτε να φτάσει σε υψηλά επιτεύγματα. Πάμε λοιπόν. Λέει λοιπόν το ποίημα. Αν σκεφτείς πως ενίκησαν, σε έχουν νικήσει. Αν σκεφτείς πως δεν τολμάς, δεν θα τολμήσεις. Αν θέλεις να νικήσεις αλλά σκέφτεσαι πως δεν μπορείς, σίγουρα δεν θα νικήσεις. Αν σκεφτείς πως θα χάσεις, είσαι χαμένος. Γιατί η φύση μας διδάσκει πως η επιτυχία ριζώνει με τη θέληση. Το μυστικό βρίσκεται στη διανοητική κατάσταση του ανθρώπου. Αν σκέφτεσαι πως έχουν ξεπεράσει, σε ξεπερνούν.
Πρέπει να σκεφτείς ψηλά για να πετάξεις. Πρέπει να είσαι σίγουρος για τον εαυτό σου, αν θες η προσπάθειά σου να επιβραβευθεί. Τους αγώνες της ζωής δεν κερδίζει πάντα ο δυνατότερος ή ο ταχύτερος. Αυτός που αργά ή γρήγορα κερδίζει είναι ο άνθρωπος που σκέφτεται ότι μπορεί. Πού εστιάζει λοιπόν ο ποιητής? Εστιάζει στις λέξεις που έχουν να κάνουν με τη σκέψη. Αν έφτασες εδώ και σου άρεσε το βίντεο, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου πατώντας το κόκκινο κουμπί, πάτα και το καμπανάκι για να ενεργοποιήσεις τις ειδοποιήσεις. Ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο κάθε εβδομάδα. Γράψε μου στα σχόλια αν έχεις κάποια ερώτηση που θα θέλεις να σου απαντήσω σχετικά με την δύναμη του νου και τη δύναμη της σκέψης. Αν θες να βρεις αυτό το ποίημα, μπορείς προφανώς να αγοράσεις το βιβλίο ή μπορείς να μπεις στο blog μου, να το βρεις εκεί πέρα και να το εκτυπώσεις για να δώσεις να το διαβάζεις καθημερινά. Αν θες να χρησιμοποιήσεις τη δύναμη των λέξεων για να επηρεάσεις το υποσυνείδητό σου. Όλα τα links που ανέφερα θα τα βρεις κάτω από αυτό το βίντεο. Αν τώρα ξεκινάς με την προσωπική ανάπτυξη, θα σου πρότεινα να προσθέσεις στη λίστα σου το βιβλίο «Γίνεται πλούσιο με τη δύναμη της σκέψης» ή αλλιώς «Σκέψου και πλούτησε». Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου. Αν σου άρεσε το βίντεο και θες να λαμβάνεις εβδομαδιαία παρακίνηση, νέα και ιδέες που θα σε βοηθήσουν να πετύχεις τη ζωή και στην εργασία σου με απλό τρόπο, μπες στο GreekCoach.gr κάθετος list και βάλει το email σου. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τη CIA, τον FDA και τον EOF, οι άνθρωποι που είναι γραμμένοι στη λίστα μου χαμογελάνε 3 φορές περισσότερο από αυτούς που δεν είναι γραμμένοι. Μπες στο GreekCoach.gr κάθετος list τώρα και γίνει και εσύ μέρος αυτής της κοινότητας.